το εργατικό εισόδημα και τα δικαιώματα πετσοκόβονται με νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ οι φαρμακοβιομήχανοι απολαμβάνουν επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης για επενδυτικούς σκοπούς, συμψηφισμό rebate και clawback με επενδύσεις, αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων, όλα φορτωμένα στις δικές μας πλάτες. Από το Γενάρη του 2023 μέχρι και το Γενάρη του 2024, οι τιμές των φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 12,7%. Από φέτος το Φλεβάρι, ο ΕΟΠΗ αποζημιώνει μόνο τη χαμηλότερη τιμή σε κάθε γενώσιμο φάρμακο, επομένως για κάθε ακριβότερο η διαφορά καλύπτεται από τη δική μας τσέπη. Αυτό σημαίνει 80% επιπλέον επιβάρυνση για 1.700 σκευάσματα σε όλους όσους πρέπει να πάρουν το φάρμακό τους και ελάφρυνση ταυτόχρονα στους φαρμακοβιομήχανους από τα ποσά που υποχρεούνται να επιστρέψουν στον ΕΟΠΗ. Πάνω από 1,7 δις πληρώνουμε από την τσέπη μας για τα φάρμακα. Ο τζίρος της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα αυξάνεται ραγδαία, το ίδιο και οι εξαγωγές που έχουν φτάσει πάνω από 2,5 δις. Η παραγωγή του φαρμάκου την πενταετία 17-22 διπλασιάστηκε από 950 εκατομμύρια ευρώ στα 1,9 δις. Για τα έτη 24-25 οι επενδύσεις στο φάρμακο θα φτάσουν το 1,5 δις. Οι μονάδες παραγωγής θα αυξηθούν από 72 σε 104 και τα ερευνητικά κέντρα από 27 σε 41. Στο χοντρεμπόριο η αγορά συνολικά έφτασε στα 3,4 δις το 2020 και το 2021 αυξήθηκε επιπλέον 3%. Αυτοί που εργάζονται στην εμπορία και στην παραγωγή των φαρμάκων από 29.000 το 2022, που υπήρχε και αύξηση σε σχέση με το 2017, το 2025 θα αυξηθούν κατά 5.000 ακόμα. Αυτό και μόνο το στοιχείο δείχνει την οικονομική ευρωστία του κλάδου και την προοπτική του για ακόμα μεγαλύτερα κέρδη που θα πάνε στις τσέπες των φαρμακοβιομηχάνων. Την περίοδο που ο κλάδος είναι χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, από το 2009 μέχρι και το 2020, οι συνολικές πωλήσεις στο φάρμακο έφτασαν τα 77 δις ευρώ. Το μερίδιο των εργαζόμενων συναδέλφων και συνάδελφοι από όλη αυτή την πίτα είναι η επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, των όρων και των συνθηκών εργασίας, η εντατικοποίηση της δουλειάς, η εργολαβική εργασία, η ανασφάλεια, οι απολύσεις, η απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων, οι μισθοί και τα μεροκάματα που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Η εργοδοσία, οι φαρμακοβιομήχανοι για μια δεκαετία αρνούνταν την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης, στηριζόμενη φυσικά στον νόμο Βρούτσι-Αυτσιόγλου και στον προβλεπόμενο καθορισμό του κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση. Με το πλήρωμα του χρόνου βέβαια και με την πίεση και τους αγώνες της Ομοσπονδίας, των εργαζόμενων και των σωματείων μέσα στους χώρους δουλειάς, συζητάνε αυτή τη φορά την υπογραφή σύμβασης, επιδιώκοντας όμως ξανά να συρρυκνώσουν μέσα από αυτή τα εργασιακά δικαιώματα και τους μισθούς. Γι' αυτό έχουν αντιπροτείνει στο σχέδιο της Ομοσπονδίας μας πράγματα που παραβλέπουν αφενός διεκδικήσεις, όπως είναι ισότιμη μισθολογική και θεσμική μεταχείριση όλων των εργαζόμενων, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση και μορφή εργασίας, και επίσης αμφισβητούν τον καθορισμό του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, το πενθήμερο και το οκτάωρο. Διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας 40 ώρων προτείνουν, δηλαδή διευθέτηση του χρόνου εργασίας κατ' εφαρμογή των νόμων Χατζηδάκη και Γεωργιάδη. Αυτό ακριβώς εκφράζει την κατάσταση που επικρατεί σε πολλούς εργασιακούς χώρους του κλάδου σήμερα, με τα κυλιόμενα ωράρια, τα 12ωρα, την εργασία τα Σαββατοκύριακα, την επιδίωξη των φαρμακαποθηκών να ανοίγουν Σάββατα και Κυριακές, κάτι που έχουν αποσπάσει νομοθετικά, όμως οι αγώνες των εργαζόμενων, των σωματείων και της Ομοσπονδίας μέχρι σήμερα έχουν συντελέσει στο να αποτρέψουν την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Οι αγώνες αυτοί δεν γίνονται χωρίς κόστος, μετράμε απολύσεις συνδικαλιστών και πρωτοπόρων εργαζόμενων σε Πιφασίν, Προσιφαπέ, Ντέμονα, Ραφάρμ και αλλού, βρίσκοντας ξανά μπροστά μας την αντεργατική νομοθεσία. Για τον κατώτατο μισθό, η εργοδοσία προτείνει λιγότερα και από τα 8,70 του κατώτατου κλαδικού μισθού, όπως είχε διαμορφωθεί το 2009. Μέσα ακριβώς στις συνθήκες αυτές, πριν από μερικές μέρες, θρηνήσαμε ένα συνάδελφό μας εργαζόμενο στη Φαρματέν στη Ροδόπη,
που έχοντας ανάγκη να συμπληρώσει το εισόδημά του, μετά τη δουλειά στο εργοστάσιο, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος δεύτερη δουλειά. Σε αυτή τη δεύτερη δουλειά είχε το εργατικό ατύχημα που του κόστησε τη ζωή. Έτσι λοιπόν αποτυπώθηκε στην περίπτωση του συναδέλφου το δικαίωμα στη 13ωρη δουλειά για να συμπληρωθεί ο ένας μισθός, ο οποίος δεν επαρκεί σύμφωνα με τον νόμο Γεωργιάδη που ψηφίστηκε πρόσφατα. Η εργοδοσία λοιπόν είναι αποφασισμένη να αυξήσει στο μέγιστο βαθμό την εκμετάλλευση των εργαζόμενων και δεν κρύβει την ικανοποίησή της για τα όπλα που της προσφέρουν οι αντεργατικοί νόμοι όλων των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς από την πλευρά μας, αντλώντας δύναμη από την αγωνιστική πείρα του ταξικού εργατικού κινήματος, εμπνεόμενοι από τις κατακτήσεις που η εργατική τάξη απέσπασε με σκληρούς αγώνες, στηρίζουμε και ενισχύουμε την πάλη των συναδέλφων μας και των σωματείων τους σε μια σειρά επιχειρήσεις του κλάδου, όπως η Φαμάρη, Μπέργκερ, όπου Φασίνο προς η ΦΑΠΕ, για υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. Μαζί και με τους εργαζόμενους των άλλων κλάδων, παλεύουμε για αυξήσεις, κατώτατο μισθό 900 ευρώ, κατάργηση των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις. Παλεύουμε για μέτρα προστασίας του εργατικού και λαϊκού εισοδήματος, για δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, για να σταματήσει η εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Διεκδικούμε στον κλάδο την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης με αυξήσεις σε όλους τους μισθούς, 950 ευρώ κατώτερο μισθό, πενθήμερο και οκτάωρο. Μετά την απεργία στις 28 Φλεβάρι, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την απεργία στις 17 Απρίλη και την Πρωτομαγιά, προσπερνώντας την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και όλες εκείνες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που έχουν στρατευτεί στη λογική της ανταγωνιστικότητας, των κοινωνικών διαλόγων και της κοινωνικής ειρήνης, που έχουν στρατευτεί στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Καλή δύναμη!